διάλειμμα ανάμεσα στην ειδική και την τακτική συνεδρίαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας. Μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, όσον αφορά το Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας, Γιάννης Γιουρίδης. Γιατρέ, καταρχήν, μακριά από τα έδρανα της διοίκησης, αντιπολίτευσης, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, γενικά μακριά από τα δρόμενα του Δήμου Αλεξάνδρειας με ενεργό ρόλο φέτος, παρακολουθείτε παρόλα αυτά τις συνεδριάσεις εδώ των Δημοτικών Συμβουλίων. Καταρχήν, πώς αισθάνεστε που είστε μακριά, καλύτερα, χειρότερα, σας λείπει? Εντάξει, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν μου λείπει. Είναι μία, πώς να το πω, μία προσπάθεια να είσαι λίγο μακριά, αλλά νομίζω ότι έχει ο καιρός γυρίσματα και πιστεύω ότι θα ξαναεπανέλθω. Έτσι, μάλιστα, αυτό είναι καλό. Στηρίξατε ανοιχτά την διοίκηση του Παναγιώτου του Κυρίνη προεκλογικά. Πώς σας φαίνεται προς το παρόν, πώς θα πηγαίνει η διοίκηση? Σας καλύπτει από τις ενέργειες και τους τρόπους διοίκησης μέχρι και αυτή τη στιγμή? Βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αποτελέσματα, αλλά από το πώς χειρίζετε τα θέματα μέχρι και αυτή τη στιγμή, πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κυρίνης, και αυτό που έχω να πω, γιατί δεν το έχω πει μέχρι τώρα, είναι ότι εγώ στήριξα ανοιχτά τον κύριο Κυρίνη προσωπικά, διότι τον ήξερα και ήξερα τι άνθρωπος είναι και πώς μπορεί να ενεργήσει. Τον θεωρώ δίκαιο, τον θεωρώ συνετό, όπως έχω πει, και θεωρώ ότι θα τα πάει καλά. Βέβαια, θέλει προσπάθεια και δουλειά από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο από τους άμεσους συνεργάτες τους, από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί δεν είναι δύσκολες οι εποχές. Δεν είναι εύκολες οι εποχές. Έτσι, πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Γκυρίνης θα τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά θέλει τη βοήθεια και όλων των ανθρώπων που είναι γύρω. Επιστρέφουμε 1,5 λεπτό πίσω για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία που έχουμε. Θα επιστρέψω, μας είπατε νωρίτερα, στα δημοτικά ή στα πιο ψηλά δρόμενα? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλότερος καιρός τώρα να ανακαλυφθείς με τα πολιτικά. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα, να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν και τι πολιτικές θα ακολουθηθούν, διότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι και πρέπει να διαλέξουμε το μετερίζει με το οποίο θα αγωνιστούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τότε πολλοί άνθρωποι μπορεί να ξαναεπανέλθουν, να λειτουργήσουν, διότι όπως είχαμε πει και άλλες φορές, οι άνθρωποι μπαίνουν στα πολιτικά για ορισμένους λόγους. Λοιπόν, οι λόγοι είναι προφανείς. Άλλος θέλει, είπαμε, να τακτοποιήσει παιδιά, άλλος να βγάλει λεφτά, άλλος για κοινωνική καταξίωση και άλλος γιατί είναι ηλίθιος. Εγώ είχα δηλώσει ανοιχτά ότι τότε που ανακατεύτηκα πρόκειται περί ηλίθιου. Και σας το λέω ανοιχτά. Όταν λοιπόν θα συγκεντρωθούν πολλοί ηλίθιοι, τότε και εγώ μπορεί να ξαναεπανέλθω. Είδατε πολλούς πρώην εδώ στην αίθουσα σήμερα, η οποία έχει αρκετό κόσμο, οι οποίοι ενδεχομένως να επιστρέψουν σύντομα? Δεν το ξέρω αυτό τι θα κάνει, τι σκοπό έχει ο καθένας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να επανέλθουν καινούργια πρόσωπα. Το καλό θα ήταν να μην επανέλθω ούτε εγώ. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα στους νέους να ακολουθήσουν καινούργιους δρόμους, να παραδειγματιστούν από τα λάθη τα δικά μας που κάναμε και να ξαναγυρίσουμε καινούργιες προτάσεις και με καινούργια δεδομένα. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε και το καλύτερο ότι πέρασε αυτά τα χρόνια από τα πολιτικά δρόμενα. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει καινούριο αίμα και όσοι θέλουν μπορούν και τι έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν να μας συμβουλευτούν, και αν θεωρούν ότι είμαστε καλό πρότυπο να το ακολουθήσουν. Εάν θεωρούν ότι είμαστε λάθος, να μην μας ακολουθήσουν καθόλου. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.